Επειδή εσείς αρκετά δραστήρια στα social media, περισσότεροι προσπαθούμε να δώσουμε μια ψεγάδια στη εικόνα της. Α, όχι, εγώ τα βαριέμαι όλα αυτά. Ό,τι είμαι, είμαι. Σ' όποιον αρέσω, αρέσω. Δεν βάφομαι. Οι αναρτήσεις μου δεν είναι. Οι περισσότερες τουλάχιστον όσες είναι στην παραλία, αυτά δεν είναι ούτε βαμμένες, ούτε ρεζατουσαρισμένες. Εντάξει, υπάρχουν φθορές. Είμαι 54 χρονών. Οκ, okay, δεν είναι. Α, το λες έτσι. Βέβαια το λέω. Σιγά, ρε παιδιά. Εξάλλου είναι ένα νούμερο για μένα. Δεν είναι κάτι άλλο, ξέρεις. Το 54 είναι 54. Εγώ το τι αισθάνομαι, αισθάνομαι 15. Στα προσωπικά σου ξέρουμε ότι διανύεις μια όμορφη περίοδο. Πολύ. Και συνεχίζει. Είναι όμορφη. Σου ξέρουμε ότι διανύεις μια όμορφη περίοδο. Πολύ. Και συνεχίζει να είναι όμορφη και εύχομαι να παραμείνει για πάντα. Υπήρξε στιγμή που να χρειαστείς να ζητήσεις τη βοήθεια κάποιου ειδικού, κάποιου ψυχολόγου για κάποια δύσκολη ενδεχομένως φάση της ζωής σου? Για κάποια δύσκολη στιγμή που πέρναγα κρίσης πανικού, αυτό που χρειαζόμουν ήταν ψυχίατρος. Δεν χρειαζόμουν κάτι άλλο. Μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία συνεδρία. Δεν έχεις κανένα θέμα δηλαδή να λύσουμε περαιτέρω. Λύθηκε με αγωγή. Με αγωγή, Με αγωγή. Θέλω αρχικά να μου σχολιάσεις το γεγονός ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης, παρότι ήταν καταδικαστική σε βάρος του η απόφαση, κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πριν στη φυλακή ύποπτος για ύποπτος για τέλεση αδικημάτων, βρέθηκε ένοχος και τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος, εγώ ηθικά δεν μπορώ να το δεχτώ. Καταλαβαίνω ότι νομικά προφανώς υπήρχε κάποιος τρόπος και ναι. Εσύ γνώριζες μέρος αυτής της παραβατικής συμπεριφοράς? Γνώριζα και περιστατικά. Mm-hmm. Τα οποία δεν βγήκαν. Όχι. Γνώριζα περιστατικά τα οποία δεν βγήκαν ποτέ να μιλήσουν. Το οποίο το σέβομαι απόλυτα γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μέσα στο χώρο μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Όμως, εάν δεν βγουν οι παθόντες να τα πούν, εγώ δεν μπορώ να πάω σε ένα εισαγγελέα να πω φτιάξε ένα καφέ, να σου πω ότι ξέρω εγώ. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Αναφέρεσαι τώρα στην περίπτωση του Δημήτρη Λιγνάδη ή και στην περίπτωση του Πέτρου Φιλιππίνου? Σε όλες. Mm-hmm. Εσένα θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας να συνεργαστείς με κάποιον που ξέρεις ότι έχει κάνει 5 πράγματα? Κοίταξε, επειδή παλιότερα ξέραμε, αλλά δεν... ήταν και λίγο, ρε παιδί μου, μεταξύ τυρού και αχλαδίου λεγόντουσαν αυτά τα πράγματα. Ενώ είχα ακούσει, ας πούμε, για τον Πέτρο Φιλιππίδη, το οποίο είναι φερόμενος ακόμα, ναι, ναι, ναι. Έτσι, δεν ξέρουμε, συνεργάστηκα. Uh-huh. Με τον Δημήτρη Λιγνάδη δεν έτυχε να συνεργαστώ. Εάν αποδειχτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι όντως έχουν διαπράξει όλα αυτά, όχι, δεν πρόκειται να συνεργαστώ ποτέ. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έγινε η συγκεκριμένη συνεργασία το 2017, η δική σας συνεργασία πώς ήτανε? Εντάξει, ήτανε καλή, αλλά δεν ήταν από τους ανθρώπους που πραγματικά ήθελα να συνεργαστώ ξανά, γιατί όντως ήταν ένας εξουσιομανής άνθρωπος, δηλαδή, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι πολύ ευγενείς με τους τοπιούς, έχω συνηθίσει αλλιώς, δεν έχω συνηθίσει φωνές, δεν... Mm-hmm. Γενικότερα υπήρχε μέσα συμπεριφορά την οποία εγώ δεν εκτίμησα αυτό. Mm-hmm. Αυτό. Εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που το θέτει η Αλεξάνδρα Παλή.